Ο Υπουργός είπε ότι το Σύνταγμα προβλέπει κανόνες, μόνο που, αυτοί εναρμονίζονται σύμφωνα με τις επιλογές του Μεγάλου Κεφαλαίου. Το νομοσχέδιο δίνει γη και είδωρ στο κεφάλαιο, ενσωματώνει όλες τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο αυτές που δεν ικανοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 32% κατά τον ΣΕΒ, αλλά και άλλες νέες που πρόθυμα έρχεστε να ικανοποιήσετε. Τα μνημόνια συνεχίζονται. Τα δικαιώματα που ο ΣΕΒ τα θεωρεί παθογένειες του παρελθόντος υπηρετείται από όλους αυτή η λογική, όπως αποδεικνύεται από την αντεργατική πολιτική που υλοποιήσατε και υλοποιείτε. Η Νέα Δημοκρατία ως γνήσιος εκπρόσωπος του κεφαλαίου καταργεί και το φύλλο σηκής που έχει απομείνει στο εργατικό δίκαιο. Έρχεστε να αποτελειώσετε την πιο σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που στηρίζεται στην προσπάθεια οργάνωσης και συγκέντρωση των εργαζομένων ανά κλάδο και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας. Έχει γνωστό παρελθόν ο σημερινός Υπουργός Εργασίας. Μπορούμε να πούμε ότι ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Η εκτείναξη των επιχειρησιακών συμβάσεων με ενώσεις προσώπων από 230 πριν το 12 στις 976 το 2012 ήταν έργο του κυρίου Βρούτσι. Έτσι με αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησε την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου την 6 του 2012 και μείωσε τους μισθούς στα 586-511 ευρώ αντίστοιχα για τους νέους. Η δέσμευσή σας στον ΣΕΒ, στον ΣΕΤΕ και τους άλλους εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτή η νομοθέτηση που φέρατε. Να υπηρεσίσουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, η πλειοψηφία των οποίων υπογράφονται από τις ενώσεις προσώπων έναντι των κλαδικών και των τοπικών και οι τοπικές να υπηρεσίουν έναντι των κλαδικών. Δηλαδή να υπηρεσχύει η ευνοϊκότερη για τον εργοδότη. Υλοποιείται τη νέα δέσμευση στους εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων να μειώσετε συνολικά το μέσο όρο των μισθών στο κατώτατο επίπεδο των 650 ευρώ. Αυτό θέλετε να υλοποιήσετε. Ενώ ενισχύεται αυτό το εργαλείο των εργοδοτών της ενώσης προσώπων, ταυτόχρονα χτυπάτε τις οργανώσεις των εργαζομένων. Οι ενώσεις προσώπων δημιουργούνται κύρια από την εργοδοσία, με τη συμμετοχή και έντονη παρέμβαση διευθυντικών στελεχών ανθρώπων της εργοδοσίας, και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλες ηγούνται άνθρωποι της εργοδοσίας και αξιοποιούν το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο. Απ' την άλλη, η συγκρότηση σωματείων από τους εργαζόμενους. Παρακαλώ, παρακαλώ ησυχία. Συγγνώμη, κύριε Κατσόφη. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Ειδικά εκεί από τα υπουργικά έδρανα, παρακαλώ. Δεν είναι λίγες οι απολύσεις για τη συμμετοχή στα σωματεία. Τρομοκρατία που ενισχύει και αποτρέπει τη συμμετοχή στις οργανώσεις των εργαζομένων. Αυτό ενισχύεται και όχι όπως υποκριτικά ισχυρίζεστε ότι ενδιαφέρεστε για τη συνδικαλιστική πυκνότητα. Γι' αυτό στηρίζετε τις δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, τις δυνάμεις της συνένεσης στην αντεργατική πολιτική. Γι' αυτό στηρίζετε τις νοθείες, τις ατιμίες των ηγετικών σας δυνάμεων στο εργατικό κίνημα για να διασφαλίζετε μαζί με την εργοδοσία τον έλεγχο των συνδικάτων. Αποσιωπάτε τις πρακτικές της μαφίας και ισχυρίζεται ότι δεν έγινε συνέδριο στη ΓΕΣΕΕ επειδή το ΠΑΜΕ αντέδρασε. Η όποια αμφισβητούμενη προστασία που υπήρχε για όσους διεκδικούσαν ακόμη και τα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν απομείνει ουσιαστικά τελειώνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ατομική σύμβαση ο προσπρόσληψη εργαζόμενος καλείται να δηλώσει αν είναι μέλος κάποιου σωματείου. Αυτό δεν το κάνει ο εργοδότης για να αξιολογήσει θετικά τον εργαζόμενο, αλλά αντίθετα ως στοιχείο για τη μη πρόσληψή του. Με το μητρό που θεσμοθετείτε θα είναι πια η λίστα στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, ώστε να απαλλάσσονται έγκαιρα από τους ανεπιθύμητους, από όσους δεν υποτάσσονται στα θέλη του εργοδότη στην αυθαιρεσία του. Επικαλείστε τη δημοκρατία, ενώ δίνετε όπλα να ενισχύει τη τρομοκρατία. Με τους δικούς σας νόμους θέλετε οι όποιες ελάχιστες ελευθερίες να σταματούν στις εισόδους των επιχειρήσεων των εργοστασίων. Στο Μητρό προβλέπεται εκτός των άλλων να τηρούνται στοιχεία όπως το καταστατικό της οργάνωσης. Τι το θέλει το Υπουργείο το καταστατικό της οργάνωσης? Ακριβώς για να παρεμβαίνει και να ελέγχει τη λειτουργία του συνδικάτου. Γι' αυτό το θέλει. Όποιος έχει ένομο συμφέρον δεν μπορεί να το πάρει από το πρωτοδικείο το καταστατικό ενός σωματείου.
Προβλέπεται να τηρούνται στο Μητρό οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υφίσταται κρατική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση από τον ΟΕΔ είναι πόρος των εργαζομένων που παρακατείται και δεν αποδίδεται όπως πρέπει. Τα δίνεται κατά το δοκούν σε αυτούς που βάζουν πλάτη για τη διασφάλιση του κοινωνικού εταιρισμού. Ο Υπουργός θα κρατάει τη μαύρη λίστα συνδικαλισμένων, όπως τη δεκαετία του 70, θα τη δίνει κατά το δοκούν σε όποιον εργοδότη για να αποφύγει τους ταραξίες, αυτούς που διεκδικούν. Θα κρίνει πού θα δίνονται πληροφορίες για το Μητρό. Επειδή είναι κρίσιμο ζήτημα για τους εργοδότες, πάρτε και τον κύριο Μπογδάνο που έχει ειδίκευση πληροφοριοδότη. Ενώ δημιουργείται όρους ασφιχτικού ελέγχου των σωματείων, έρχεστε να θέσετε απογορευτικούς όρους στο δικαίωμα της απεργίας, την καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία για αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και ιδιαίτερα για απόφαση απεργίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησε το 50-1 και το lockout των εργοδοτών. Θέλετε να τσακίσετε παραπέρα τη ζωντανή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις και σε κάθε μαζική διαδικασία. Θέλετε να επιβάλλετε την εργασιακή ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό θέλετε να κάνετε. Κύριε Βρούτση, σας θυμίζουμε την αντιμετώπιση των απεργιών από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις τη δεκαετία του 70 ενάντια στον πρώτο αντιεπαργιακό νόμο, τον 330 του 1974. Τότε οι μισές από τις απεργίες είχαν ως αίτημα την επαναπρόσληψη απολυμένων συνδικαλιστών και την κατάργηση της άρσης τρομοκρατικών μέτρων από την πλευρά της εργοδοσίας. 15.000 απολυμένοι, γιατί διεκδικούσαν την τριετία 76-79. Ο ΣΕΒ τότε είχε εκδώσει μαύρη λίστα το 1976 με ονόματα ταραξιών απολυμένων για να μην ξαναπροσλαμβάνονται. Κύριε Βρούτση, ψηφίσατε τον νόμο στην προηγούμενη θητεία σας που τον αποδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε νόμος Βρούτση Αχτσόγλου που καταργεί τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης για τον κατώτατο μισθό. Αυτό θα ορίζεται από τον Υπουργό στα αποδεκτά όρια των εκπροσώπων των εργοδοτών. Για ποια εθνική συλλογική σύμβαση κάνετε λόγο? Προφανώς για αυτή που εσείς θα αποφασίζετε και θα έχει την υπογραφή του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, της ομάδας της ΓΕΣΕ που τη στηρίζεται και αποτελεί την πέμπτη φάλα και στο εργατικό κίνημα. Με το νομοσχέδιο διευρύνεται την επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις. Θέλετε να διασφαλίσετε πλήρως τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ισχυροποιείτε τις εργοδοτικές οργανώσεις, ακυρώνοντας τη δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ, με αποτέλεσμα να μην προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις και επιπλέον να μην υπάρχει δυνατότητα του ΟΜΕΔ. Αλλά και αν γίνει καταθωτό, να υπάρξει συλλογική σύμβαση, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται εξαιρέσεις από την εφαρμογή του σε επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα. Αλήθεια, υπάρχει κάποια επιχείρηση που δεν προβάλλει οικονομικές δυσκολίες? Με υπουργική απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται, θα καθορίζει τις κατηγορίες των όρων των συλλογικών συμβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις και ένα σωρό άλλα. Ο Υπουργός, απόλυτος άρχοντας. Μιλάτε για τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα ώστε να υπογραφεί η σύμβαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν είναι το όχημα για να μην επεκταθεί καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας? Ακόμη κι αν μια ομοσπονδία προσπεράσει τα εμπόδια να οργανώσει την πάλη, να καθίσει στους εργοδότες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όλα όσα βάζεται, έρχεται και προσκρούει στην τεκμηρίωση. Με αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας. Και επειδή όντως ο χρόνος τελειώνει, πολλά ήθελα να πω ακόμη για τις συλλογικές συμβάσεις, που είναι το κύριο θέμα αυτού του νομοσχεδίου και δίνεται, παραδίδεται στην εργοδοσία φορά τους εργαζόμενους χωρίς όρους αμοιβής της εργασίας, που θα είναι αποτέλεσμα της ίδιας της ταξικής πάλης. Όμως πρέπει να πω ότι το εργατικό κίνημα δεν μένει με τα χέρια σταυρωμένα. Ήδη αύριο υπάρχει συναλλητήριο και καλούμε με αφορμή τη συζήτηση τους εργαζόμενους συνολικά της χώρας μας να γεμίσουν τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε πόλης, να εκφράσουν την πλήρη αντίθεσή τους σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και καταργεί αυτό το δικαίωμα ιδιαίτερα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επιφέρει χτύπημα στις ίδιες οργανώσεις των εργαζομένων και στο όπλο της απεργίας.